τρόμος για μία οδηγό δικύκλου νωρίς το απόγευμα επί της οδού Θερίσου στο Ηράκλειο, έπειτα από τροχαίο με τράκτορα. Μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου και κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την τροχαία, το κακό δεν άργησε να γίνει. Το βαρύ όχημα φέρεται να παρέσυρε το μηχανάκι και την οδηγό του που τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι. Η κυρία κινόταν εκεί προς τα δεξιά. Δεν την έβλεπε. Είναι ένα που ήθελε και αυτή να προσέχει, και αυτό να προσέχει λίγο περισσότερο. Η δρόμη στενή. Α πούμε. Πάντως το μηχανάκι προς τα δεξιά. Είναι λίγο επικίνδυνο το μέρος. Είναι ακριβώς το σημείο όπου ο τράκτορας παρέσυρε τη γυναίκα με το μηχανάκι. Πάρα πολύ ψυχραιμή. Υπερβολικά ψυχραιμή δηλαδή. Υπομονή έκανε, περίμενε να έρθει στο σενοφόρο. Ότι... Εντάξει, εμείς από ό,τι είδαμε, ρε παιδί μου, είχε πέσει από την αριστερή πλευρά η κυρία. Και κάπου εδώ αριστερά κάτι είχε γίνει, τώρα κάτι ξόφαλτα είχε πατήσει κάτι, ας πούμε. Και ήταν λίγο... Αυτά που είναι... Τον αριστερό άγωνα είχε πατήσει. Όπως περιγράφουν περίοικοι, ο οδηγός του τράκτορα αρχικά δεν αντιλήφθηκε τι ακριβώς συνέβη και λίγο αργότερα αστραπιαία βρέθηκε στο πλευρό της γυναίκας. Η ίδια παρά την κακή κατάσταση του χεριού της παρέμεινε ψύχρεμη έως ότου ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ την παρέλαβε και τη μετέφερε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο με τους ορθοπαιδικούς να αναλαμβάνουν αμέσως δράση. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο οδηγός δεν αποκλείεται να επιχείρησε να κάνει προσπέραση σε ένα σημείο στενό με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από το όχημα. Σηκωθήκαμε να δούμε τι συνέβη. Είδαμε την κυρία κάτω, ο κόσμος που είχε μαζευτεί, σταμάτησαν τον οδηγό, ο οποίος από ό,τι κατάλαβα δεν κατάλαβε και πολλά τι έχει συμβεί. Και όταν κατέβηκε ρωτούσε τι έχει γίνει και κάποιος του είπε ότι έχει χτυπήσει κάποια κυρία. Αυτός πάλι δεν το κατάλαβε και μέχρι που ήρθε και το είδε. Είπανε ότι χτύπησε, μου λέει μια γυναίκα εδώ. Αυτό, το βρήκε το φορτηγό, λέει, το βάλε κάτω. Και μου λέει είναι από Αλβανία. Που είμαι και εγώ, του λέω αν λέει γνωρίζεις κάπου να ενημερώσετε. Και πάω εκεί να το δω, αφού το έκανε... Δεν φαινόταν για το πρόσωπο. Για ώρα η οδός Θερίσου παρέμεινε κλειστή εξαιτίας του τροχαίου με αποτέλεσμα να προκληθεί κυκλοφοριακό κομφούζιο με την Μήνο να φρακάρει από τα οχήματα.